το δικαστικό συμβούλιο. Ναι, δηλαδή... Δικαστικό συμβούλιο εδώ δεν υπάρχει σύμφωνα με τον Άρα νόμο. Άρα η η Επιτροπή θα αποφασίσει. Δεν ποιος μπορεί. Είναι εισαγγελέ. Δηλαδή αυτό που ζητάει θα αποφασίσει και την εξέλιξη. Άρα ποιο αποφασίζει. το Έτσι δικαστικό συμβούλιο και πάντα. δεν υπάρχει στη φάση αυτή δικαστικό συμβούλιο. Επίσης, Γι' αυτό λέω. Ε, βέβαια, αυτό, αν προχωρήσει σε αυτό το πράγμα, μιλάω νομικά πάντα. Έτσι. Ένα λεπτό. Αν η Επιτροπή σήμερα αποφασίσει εξαίρεση Τζανακόπουλου και πώ τον είναι παράνομο. Ε, Ασφαλώ. Είναι εκτό νόμου και είναι άκυρη διαδικασία όλη που θα επακολουθήσει. Mm. Και αν αποφασίσει. θέμα, εσύ τι ε, Θα δούμε αν θα το θέσουμε. Αν εξαιρεθεί. Πότε αν εξαιρεθεί θα τεθεί αυτό το θέμα. Λέμε, αν, α πούμε, παραπαινθεί ο κύριο Παπαγκελάκη. Όταν παραπευθεί, αν παραπευθεί mm. μετά. Ο νόμος περί ευθύνη υπουργών λέει: Κληρώνονται στη Βουλή ναι. τα, τα μέλη δικαστικού συμβουλίου, mm -hmm. που είναι από δικαστέ, και μετά το δικαστικό συμβούλιο λειτουργεί κανονικά, ορίζει ένα μέλο ω ανακριτή κλπ. Άρα τώρα. Δεν μπορεί να εξαιρεθεί κανένα από την Επιτροπή. Άνω. Τελεία, ναι. Κύριε Τσοβόλα, θα πάμε σε διαφημίσει και αμέσω μετά θα μα πείτε πάρα το εξή. Μα είχατε πει στην εκπομπή εδώ πριν από μερικέ ημέρε ότι μέσα στη δικογραφία αναφέρεται το όνομα ενό πολιτικού προσώπου. Θα σα ρωτήσουμε περισσότερα αμέσω μετά το διάλειμμα.